Στις 7 Απριλίου του 1943, πρωθυπουργός της κατοχικής κυβέρνησης ανέλαβε ο Ιωάννης Ράλης. Η έννοια αυτής της αλλαγής που γίνεται μέσα στο φούντομα του αντιστασιακού κινήματος στις πόλεις και στα βουνά, καθρεφτίζεται στις πρώτες και όλες δηλώσεις του. Η κυβέρνησή του, λέει, κύριον αυτής καθήκον θεωρεί την αποκατάσταση της τάξεως και την προστασία του κοινωνικού μας καθεστώτος. Την περίοδο αυτή, ολόκληρος ο τρομοκρατικός μηχανισμός των κατακτητών βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για την κατάπνιξη της αντίστασης. Πυκνώνουν οι έρευνες και οι έλεγχοι ταυτοτήτων. Αυτόματα χωριών στις περιοχές όπου δρούν οι αντάρτες και οι συλλήψεις ομπύρων γίνονται καθημερινή πρακτική. Όλο και πιο συχνά, σαν αντίπινα για τα χτυπήματα των ανταρτών, εφαρμόζεται το μέτρο της ομαδικής εκτέλεσης πατριωτών που κρατούνται στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ιδιαίτερα συγκλώνησε το λαό η μαζική εκτέλεση στο Κούρνοβο στις 6 Ιουνίου του 1943 106 κρατουμένων από το στρατόπεδο της Λάρισας. Είχε προηγηθεί η ανατίναξη τρένου με ιταλικά στρατεύματα στη σύραγγα του Κουρνόβου και οι κατακτητές αποφάσισαν να οργανώσουν κοντά στο σημείο όπου είχε γίνει η ανατίναξη του τρένου μια εντυπωσιακή εκατόμβη εκδίκησης με κρατούμενους του στρατοπέδου. Ήτανε Ιούνιος του 1943 και ένα βράδυ μετά το προσκλητήριο και το κλείδωμα των θαλάμων είχαμε αρχίσει να προετοιμαζόμαστε για να κοιμηθούμε. Και είχαμε αρχίσει να κοιμόμαστε. Οπότε κατά τις 11 με 12 το βράδυ ακούμε θόρυβο βημάτων έξω από το θάλαμο και τις αμπάρες και τις κλειδαριές του θαλάμου να ανοίγουν. Στο άνοιγμα της πόρτας εμφανίζεται ο διοικητής του στρατοπέδου κρατώντας μερικές κόλλες χαρτί με καμιά δεκαριά ακολούθους του. Δίνει τη διαταγή όποιος ακούσει το όνομά του να ντυθεί και να βγει στο διάδρομο. Σε ερώτηση να πάρει και τα ρούχα του ο καθένας που ακούει το όνομά του. Η απάντηση ήτανε εκεί που θα πάει δεν θα χρειαστεί ρούχα. Και στις 3 τη νύχτα ο θόρυβος των φορτηγών αυτοκινήτων. Σ' όλο το δρόμο και μέσα στη Λάρισα τα τραγούδια αντιχούσανε παντού. Όλοι τραγουδούσαμε πατριωτικά ελληνικά τραγούδια και πηγαίναμε πλέον προς το θάνατο. Κάποιος Πουλιόπουλος, δικηγόρος, κρατούμενος μελοθάνατος, έβγαλε ένα λόγο στα ιταλικά προς τους Ιταλούς στρατιώτες. Οι μελοθάνατοι έβγαζαν τα ρολόγια τους και τα σπάγανε για να μην πέσουν λάφυρα στα χέρια των Ιταλών. Ο Πέτρος Πατρέλης και δύο άλλοι κρατούμενοι δεν εκτελέστηκαν, γιατί όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, προορίζονταν για μεταγωγή στις φυλακές Αβέροφ. Ίσως οι κατακτητές χρειάστηκαν αυτόπτες μάρτυρες για να μεταφέρουν εντυπώσεις τρόμου. Στην πραγματικότητα έγινε το αντίθετο. Η εντύπωση από τον ηρωικό θάνατο αυτών των ανθρώπων ήταν συγκλονιστική για τους ίδιους τους Ιταλούς που τους εκτέλεσαν. Και από αυτούς μάθαμε εμείς έπειτα όλες τις λεπτομέρειες της εκτέλεσης τους. Και φυσικά μας έκανε φοβερή εντύπωση και μας προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη λύπη. Χαρακτηριστικό όμως θέλω να σας πω ότι τα μικρά παιδάκια τα οποία είχαμε στο στρατόπεδο από 2 χρονών μέχρι 12 είχαν κι αυτά αισθαντεί, είχαν καταλάβει το έγκλημα αυτό που έγινε
δεν μιλούσαν, δεν ζητούσαν τίποτα εκείνη την ημέρα και παρακολουθούσαν τις θλιμμένες μαμάδες τους που κλαίγανε σιγά σιγά με μεγάλη έτσι, συγκίνηση. Η εκτέλεση του Κούρνογου έγινε αφορμή για νέα έξαρση του αντιστασιακού κινήματος της πόλης που στρέφει τώρα την κύρια αιχμή του στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας των κατακτητών. Στις 25 Ιουνίου γίνεται στην Αθήνα μια πρωτοφανής αντιτρομοκρατική διαδήλωση. Αυτές οι εικόνες που γυρίστηκαν από έναν ερασιτέχνη κινηματογραφιστή, τον Άγγελο Παπαναστασίου, αποτελούν ένα μοναδικό στο είδος του ντοκουμέντου. Δεκάδες χιλιάδες λαού κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας με συνθήματα στα πλακάτ και στα στόματα των διαδηλωτών, που περισσότερο από κάθε άλλη φορά προκαλούσαν τόσο άμεσα και ανοιχτά τους κατακτητές. Κάτω η ομηρία, κάτω οι εκτελέσεις, λευτεριά η θάνατος. Όπως έγραψε ο παράνομος τύπος, στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν πάνω από 20 διαδηλωτές και πάνω από 100 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και η 16χρονη επωνήτησα Ελένη Παπαγεωργίου. Σε μία από τις πολλές διαδηλώσεις τον Ιούνιο του 1943, σε μία διαδήλωση κατά της τρομοκρατίας, θυμάμαι ήμασταν οι ηθοποιοί στην πλατεία Κλαθμόνος. Μέσα στο κυνηγητό, το πιστολίδι και όλο αυτό το κακό, μας λένε στον Καρίτσι σκοτώνουμε. Και εκεί είχε σκοτωθεί μια κοπελίτσα 17 χρόνων, η Ελένη Παπαγεωργίου. Μου έλεγε ο αδερφός της, που τον συνάντησα και τα τελευταία χρόνια και τον βλέπω πότε, ότι όταν θα έφευγε για τη διαδήλωση, φορούσε, έβαλε άσπρα και μπλε χρώματα και έβαφε τα παπούτσια της με άσπρο στουπέτσι και λουλάκι. Της λέω, τι κάνεις εκεί, Ελένη? Λέει, ετοιμάζομαι για τη διαδήλωση, τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Και έφυγε, όπως μου λέει, έφυγε σαν πεταλούδα, σαν ένα πουλί έφυγε για τη διαδήλωση. Και έτσι σαν πουλί χάθηκε. Η διαδήλωση της 25ης Ιουνίου προκάλεσε τόσο πανικό στους κατακτητές που αμέσως μετά από αυτήν ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής Νότιας Ελλάδας έγραφε σε απόρριτη έκθεσή του, όχι χωρίς κάποια δόση υπερβολής, ότι η κατάσταση βρίσκεται στα πρόθυρα γενικής εξέγερσης. «Να μη επαναληφθούν», δηλώνει ο κατοχικός πρωθυπουργός Ράλης για τα γεγονότα της 25ης Ιουνίου.